Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 18-19. Έχουμε φτάσει και εσείως και την πρώτη-τελευταία μας εκπομπή εδώ στο Ώρα για Μπάλα. Έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο τον πρόεδρο της ΑΕΚ Λάρνακας, τον κύριο Άντρο Καραπατάκη. Είναι εδώ μαζί μας και θα συζητήσουμε πάρα πολλά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα. Μια αγωνιστική που ξεχώρισε. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την ίδια την ομάδα σας. Αλλά δεν ξεκαθάρισε και το ποιος θα πέσει, έτσι. Έχει πολλά σενάρια και η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει πάρα πολλά για αυτόν που θα πέσει. Να κάνουμε και αναφορά ότι μόλις πριν από λίγο η Ομόνοια έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στο φούτσαλ. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας. Με νίκη ενάντια στο ΑΠΟΕΛ. 3-1 στις νίκες για την Ομόνοια. Εδώ πανηγυρίζει με 2-1 σήμερα το σκορ. Βλέπουμε τους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς της Ομόνοιας. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας το πρόγραμμα να δούμε τις κάρτες αγωνιστικής και τα αποτελέσματα. 31η αγωνιστική πλέον του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Λοιπόν, αποτελέσματα. Ομόνοια από Έλενα 2, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 5-2, Απόλλωνας ΑΕΚ 1-2, Αλκία Ανόρθωση 1-0, Πάφος Ένωση Νέων Παραλιμνίου 0-2 και Δόξα Ερμής 1-0. Στη βαθμολογία, το ΑΠΟΕΛ βεβαίως στην πρώτη θέση με 67, η ΑΕΚ ανέβηκε στη δεύτερη θέση 59, ενώ Απόλλωνας 58 στην τρίτη θέση, ΑΕΛ 4η 55, η Νέα Σαλαμίνα 41 στην πέμπτη θέση και η εξάδα πλαισιώνεται με την Ομόνοια στους 36. Στην 7η θέση βρίσκεται η ομάδα της Ανόρθωσης με 41. Η Αλκή 35 όσα έχει και η Πάφος, όσους βαθμούς έχει και η Πάφος. Δόξα και Ένωση Νέων Παραλιμνίων στους 32. Εκεί θα είναι μεγάλη μάχη μεταξύ της, των ομάδων. Αλκή, Δόξα και Ένωση Νέων Παραλιμνίων θα παλέψουν για την παραμονή τους. Και ο Ερμής Ουραγός έχει ήδη εδώ και αρκετές αγωνιστικές πάει στη δεύτερη κατηγορία. Το πρόγραμμα, τελευταία αγωνιστική από ΕΛΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα Απόλλωνας, ΑΕΚ Ομόνοια, Ερμής Πάφος, Ανόρθωση Δόξα και το παιχνίδι της αγωνιστικής Ένωσης Νέων Παραλιμνίου με την Αλκή στο Παραλίμνη. Και στον πίνακα το σκόρερ, Νέμετς, Τρισκόφσκι, Χουράδο με 15. Εκεί θα γίνει, Γιώργο, μεγάλη μάχη. Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ? Ο Τρισκόφσκι είναι τραυματίας και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι. Μωράης με 13, Σαντίκ 12, Περέιρα και Kingsley με 11. Λοιπόν, όπως πάντοτε, ο διαγωνισμός μας, ο οποίος τρέχει εδώ παρέα με τον Ανδρέα Οδυσσέος, ο διαγωνισμός ο οποίος χαρίζει πάρα πολλά δώρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, πρώτη-τελευταία στροφή στην εκπομπή μας και θα ξεκινήσω με το hashtag, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Άντρος Καραταπατάκης δεν μιλάει συχνά, γι' αυτό το επισημαίνω, το hashtag ώρα για μπάλα με B. Το μπάλα για ερωτήσεις, ό,τι θέλουν να μας στείλουν για την εκπομπή. Ξεκινάω με αυτό, αφού οδεύουμε προς το τέλος. Και έχουμε ήδη αρκετές ερωτήσεις για τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Βεβαίως, στην διάρκεια της κουβέντας μπορεί να προκύψουν αρκετά. Και βεβαίως η τελευταία μας προαγγελία για τον διαγωνισμό μας. Τον πρόβλεψε και κέρδισε. Καθώς τελειώνει η σεζόν, τελειώνει και ο διαγωνισμός πρόβλεψε και κέρδισε. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κληρώσαμε στα κεντρικά γραφεία της ΣΥΤΑ και ανακοινώσαμε στη συνέχεια το μεγάλο δώρο, μεγάλα δώρα πιο σωστά, για τους τελικούς του Champions League και τον Europa League. Συνεχίζουμε όμως να δίνουμε την δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα ΣΥΤΑ Shop. Θυμίζω στα γρήγορα τον διαγωνισμό στην διεύθυνση που βλέπουμε, sita.com.cy/football/quiz. Η διεύθυνση λοιπόν είναι αυτή. Αφού πούμε στη σελίδα, πατάμε το λάβει μέρος. Διαλέγουμε τα αποτελέσματα. Εγώ θα βάλω σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία για να δείξουμε ακριβώς πώς δουλεύει ο διαγωνισμός, που είναι πολύ απλός. Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό. Ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και πατάμε το λάβει μέρος αφού αποδεχθούμε όρους. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν στην κλήρωσή μας, που η οποία κληρώνουμε κάθε Δευτέρα. Δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα ΣΥΤΑ Shop. Λοιπόν, στα γρήγορα να δούμε τι κρατήσαμε από τα social media αφού έρχεται ο καλεσμένος. Πρώτο και σημαντικότερο, η είδηση του μήνα, μπορούμε να πούμε,
της μέρας. Η ανακοίνωση επέκτασης της συνεργασίας με τον Ιμανώλη Διάκεθ είναι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία για ανανέωση μέχρι τον Μάιο του 2020. Αυτό σημαίνει ακόμη ένα χρόνο η Διάκεθ στον πάγκο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αφού θα μιλήσετε και για το παιχνίδι, να μην σας διακόψω αργότερα, είχαμε μια ιδιαίτερη στιγμή, μια σημαία. Υποστολή σημαίας και σωστά. Βεβαίως. Την αποχώρηση του Μπρούνο Βάλε από τον Απόλλωνα μετά από 7 χρόνια και πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε ετοιμάσει ειδικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Θα το δούμε μεγάλη προσφορά του στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο, βέβαια. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολλά τα πράγματα που έχει προσφέρει. Όλα στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει. Και από το μάτς κράτησα και τον Τρουγιόλς. Πρώτη μου φορά που σκοράρω 2 γκολ, είπε. Βάζοντας και ένα emoji έτσι χαρακτηριστικό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο για ένα παίκτη. Αντιλαμβάνεσαι ένα από τα που λένε. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, βεβαίως, τον πρόεδρο, κύριο Άντρο Καρπατάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, εντάξει, πρόεδρε. Ευχαριστούμε μαζί μας. Εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλές ερωτήσεις προς τον πρόεδρο. Πρόεδρε, καλώς ορίζεις για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ, καλησπέρα παιδιά. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την ανακοίνωση της ημέρας. Παραμένει ο προπονητής, ο κ. Ιδιάκεθ, φαντάζομαι ήταν και προσωπική σας επιθυμία. Ναι, εντάξει, είναι επιλογή του κ. Μουρίγιο. Ήθελε να τον κρατήσει ακόμα ένα χρόνο. Ήμουνα και εγώ σύμφωνος με αυτή την επιλογή. Υπήρχαν ορισμένες δυσκολίες, τις αντιμετωπίσαμε. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα συνεχίσει μαζί μας για ακόμα ένα χρόνο. Και έτσι νομίζω είναι πολύ καλή κίνηση για την ομάδα. Ήταν προσωπικές οι δυσκολίες, πρόεδρε, είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα. Νομίζω είχε προσωπικά θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ίδιος με την οικογένεια του. Ο άνθρωπος ήθελε να μείνει στην ΑΕΚ, ήθελε να συνεχίσει. Και τα είδαμε και συνεχίζει. Πάντως, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για εσάς απόψε. Έχουμε και ένα φίλο εδώ που λέει: θέλω να πω στον κύριο Καραπατάκη ότι πρέπει να μείνει ο προπονητής Ιδιάκεθ. Και μας το έστειλε από χθες την ερώτηση. Άρα ήταν προφητική η δήλωσή του. Να πούμε ότι η ΑΕΚ πραγματοποιεί ειδικά στα play-off τρελή πορεία. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε τη χρονιά πάρα πολύ καλά. Μετά είχαμε μια καμπίν περίπου 8 εβδομάδες και σιγά-σιγά μετά ξεκίνησε η ανάκαψη. Ομολογουμένως στα play-offs ίσως έχουμε και τους περισσότερους βαθμούς. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλή πορεία και θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Πρόεδρε, χάσετε 18 βαθμούς από 3 δωδεκάτου μέχρι 12 πρώτου. Αν δεν κάνω λάθος, 18 βαθμούς είχετε 4 ήττες, 3 ισοπαλίες. Και ξαφνικά, εντάξει, εκτιμήσετε το έργο του προπονητή σας, τον κρατήσετε, τον σεβαστήκατε, κάνετε μια αλλαγή και αυτή η αλλαγή θα έλεγα ότι είναι αυτή που εκτόξευσε την ομάδα της ΑΕΚ. Ίσως. Τι είναι εκείνο έτσι που εσείς κρατάτε σαν τη μεγάλη αλλαγή της ομάδας? Γιώργο, αυτές οι αποφάσεις ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολες. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αλλά όσα έμαθα τα τελευταία χρόνια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όπως είπα, είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία με τον προηγούμενο προπονητή. Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα. Εμείς έπρεπε να το δώσουμε. Το σεβαστήκατε πάντως και αυτό είναι προς τιμή σας. Ναι, δώσαμε τις ευκαιρίες του. Μετά, όταν η κατάσταση συνεχίζει και δεν υπήρχε ανακαμψή στην ομάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε την αλλαγή. Όταν έγινε η αλλαγή, ομολογουμένως από το πρώτο παιχνίδι υπήρχε μεγάλη διαφορά στην ομάδα. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι ο λόγος ή προτιμά να τον κρατήσω για μένα. Όμως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στην ομάδα. Έγινε μια μεγάλη διαφορά στην ομάδα. Στο τέλος όλα καλά. Εντάξει, σκεφτόμαστε εμείς ότι θα μπορούσε να συμβεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε τον κύριο πρόεδρε. Εγώ νομίζω πρέπει να μας τον πείτε. Εμποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καλύτερα να μην μου πει. Πάντως παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και αυτόν έκανε και προχθές στο Τσίριο. Να πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι και το ρεπορτάζ του Απόλλωνα με την ΑΕΚ και την νίκη της ΑΕΚ εκεί στο Τσίριο. Προβάδισμα για την κατάληψη της δεύτερης θέσης πήρε η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε με 2-1 τον Απόλλωνα στο Τσίριο σε έναν αγώνα που ήταν το αντίο του Μπρούνο Βάλε με τη φανέλα των Γαλάζιων. Η ομάδα του Διακέθ ήταν και αποτελεσματική αλλά και ουσιαστική και κατάφερε να ξεπεράσει τον Απόλλωνα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και πλέον κρατά την τύχη στα δικά της χέρια. Νίκη της ΑΕΚ στον τελευταίο αγώνα με την Ομόνοια της δίνει τη δυνατότητα να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Στο 19ο λεπτό ο Τρουγιόλς άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ιμανώλη Διακέθ.
Δευτερόλεπτα πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια και πάλι ο Τρουγιόλς με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Απόλλωνα για δεύτερη φορά, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ. Το μόνο που κατάφερε ο Απόλλωνας ήταν στο 88 λεπτό να μειώσει με το Σκέμπρι. Πρόεδρε, δεν το δείξαμε, αλλά θυμάμαι τα στιγμή ότι πανηγυρίσετε έντονα τον γκολ του Τρουγιόλς. Ναι, πάντα πανηγυρίζω. Νομίζω ότι ζω τα παιχνίδια, το απολαμβάνω. Ομολογουμένως πανηγύρισα το γκολ, θέλαμε την νίκη. Σφραγίζατε τη δεύτερη θέση. Εντάξει, έχει ακόμα ένα παιχνίδι με την ομόνια, πρέπει να κερδίσουμε και το άλλο παιχνίδι. Αλλά κερδίζοντας το Απόλλωνα, ουσιαστικά σφραγίσατε τη δεύτερη θέση. Είμαστε πιο κοντά. Πάντως, εάν κερδίσετε και το τελευταίο παιχνίδι και η ΑΕΚ πάρει τη δεύτερη θέση, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια θα είναι η τέταρτη φορά στη δεύτερη θέση, σωστά. Σωστό, ναι. Νομίζω είναι η πέμπτη μου σεζόν στην ΑΕΚ. Έχουμε τρεις δεύτερες θέσεις και μία τέταρτη, το κύπελλο. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά. Είναι ο δεύτερος σας τίτλος σε τρεις που έχει η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να επιμείνω στην αλλαγή, πρόεδρε. Η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ έπαιζε φοβερή μπαλά, αίτητη στην Ευρώπη, με έναν Τρισκόφσκι σε εξαιρετική κατάσταση. Έσπασε για ρεκόρ. Ναι, και μπορώ να πω και η ομάδα σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά ήταν ένα ξεφούσκο. Μήπως αυτός ο ρυθμός, ο ψηλός, δεν μπορούσε να το αντέξει η ομάδα. Και όταν ήρθε ο Διάκεθ και έριξε λίγο το ρυθμό της ομάδας, άρχισε η ομάδα να εξοικονομεί ενέργεια και να φέρνει αποτελέσματα. Μπορεί. Εσείς που είσαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου καταλαβαίνετε καλύτερα από εμάς. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος. Μπορεί. Εδώ βλέπουμε και τον πανηγυρισμό, πρόεδρε, των χαρακτηριστικών. Έχουμε μια ερώτηση εδώ από ένα φίλο. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη μεγάλη κυπριακή ομάδα για κανέναν παίχτη της ΑΕΚ, ρωτάει. Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχουμε πάρει επίσημα πρόταση για κανένα από τους παίχτες μας. Έχει όμως συμβόλαια τα οποία λήγουν, έτσι. Ναι, αρκετά συμβόλαια λήγουν. Έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός. Έχουν γνώση οι φύλακες. Είναι Καταλά, Λαρένα, Αντωνιάδη, Ακοράν, Κάσες. Αν μας ξέφυγε κάποιος. Αυτή είναι. Νομίζω ναι. Τι ναι, νομίζω αυτή. Υπάρχει κάποια έτσι προδιάθεση ή κάποια ένδειξη. Νομίζω θα τα δείτε στη συνέχεια αυτά. πρέπει να φτάνουμε σε συμφωνίες και μετά να ανακοινώνουμε. Υπάρχει πλάνο. Ο κύριος Μουρίγιο χειρίζεται το πλάνο και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Είσαστε η πρώτη ομάδα στο εξωτερικό, εκτός Ισπανίας, που έχετε τους περισσότερους Ισπανούς. Τι σημαίνει για την ομάδα αυτό? Νομίζω αυτό έτυχε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να είναι Ισπανοί οι ποδοσφαιριστές. Είχαμε και ποδοσφαιριστές, ιδίως με τον κύριο Ρόκα και από άλλες χώρες. Απλώς έτυχε να είναι πολύ Ισπανοί. Αν δεν είναι δυνατή σκοπός. Όχι, δεν είναι αυτό να σκοπός. Είναι ισπανικό στοιχείο περισσότερο. Όχι. Απλώς νομίζω κάνουν επιλογές από πρωταθλήματα τα οποία γνωρίζουν περισσότερα για να ξέρουν τους ποδοσφαιριστές, να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Α, μάλιστα. Γι' αυτό και εξού το ποσοστό επιτυχίας επιλογής ποδοσφαιριστών νομίζω είναι αρκετά μεγάλο. Επειδή απευθύνεστε σε αγορές που γνωρίζουν. Που τις γνωρίζουν καλά και που ασχολούνται, μάλιστα. Πρόεδρε, είσαστε 5,5 χρόνια στην ομάδα της ΑΕΚ. Σωστό. Ήταν όπως τα περίμενες, ήταν όπως τα ήθελες, όπως ήταν ονειρευόσμουν όταν αναλαμβάνες? Να μπει σε ένα χώρο του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Είναι δύσκολη ερώτηση, διότι εγώ είχα μπει στην αρχή για ένα μήνα για να διορθώσω την οικονομική κατάσταση της ομάδας. Όταν έληξε ο μήνας, μου ανανεώσανε για ακόμα 2 μήνες. Μετά οι 2 μήνες έγιναν ένας χρόνος, τώρα είμαστε στα 5,5 χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ το μόνο πράγμα που είχα σαν σκοπό από την αρχή ήταν να κάνω το γήπεδο. Ήταν ο πρώτος μου στόχος. Διότι ήξερα ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε να προχωρήσει στο Γασιζή. Ήθελε ποδοσφαιρικό γήπεδο, να είναι κοντά κερκίδες, να είναι πιο μικρό, διότι δεν έχουμε και τόσους πολλούς φιλάθλους. Και φάνηκε και η διαφορά, αν δείτε τα αποτελέσματα στα εντόδια παιχνίδια, είναι τεράστια η διαφορά από το παρελθόν. Θα το δούμε και το ρεπορτάζ για το γήπεδο. Πάντως, Κωνσταντίνε, πρέπει να πούμε του Προέδρου ότι είναι από τους Προέδρους που όχι μόνο διαχειριστήκαν οικονομικά καλά την ομάδα. Έφτιαξα γήπεδο και έχουν και πλεόνασμα. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να σας βραβεύσουν σαν τον καλύτερο διαχειριστή πάνω σε αυτό. Είναι θέμα διαχείρισης, ναι. Έχω μια ερώτηση με ένα φίλο εδώ που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε από την ΑΕΚ, πρόεδρε? Πολλές φορές. Ναι. Στις δύσκολες στιγμές, ας πούμε, ή στις εύκολες? Να σου πω, ένιωσα πολλές φορές
την αδικία. Ιδίως στα πρώτα μου 2-3 χρόνια που ήμουν νέος στον χώρο και προσπαθούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Σκέφτηκα πολλές φορές να αποχωρήσω, όμως ξεκίνησα μια δουλειά πριν τελειώσω. Έχουμε ακόμα και άλλα πλάνα για να κάνουμε στην ΑΕΚ. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγω, σίγουρα θα έρθει η ώρα, ουδείς έναν αντικατάστατος, θα προσπαθήσουμε να βρούμε διάδοχο που θα συνεχίσει η κατάσταση αυτή. Άρα, Πρόεδρε, με την απάντησή σας, ξέρετε, καταλάβετε τι συμβαίνει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτή η απογοήτευση που είπατε ότι ήρθε, είσαστε φρέσκος μέσα, είδατε κάποιες αδικίες, ναι, ζήσατε κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζατε, τώρα ξέρετε όμως. Ναι, διότι εγώ προέρχομαι από άλλο χώρο. Αλλά θέλετε να πολεμήσετε όμως. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι όποιος φεύγει και πυροβολεί έχει λάθος. Όταν θέλεις να διορθώσεις ότι μια πράγματα μένεις, παλεύεις να τα διορθώσεις. Εντάξει, εμείς δεν θα αλλάξουμε το σύστημα. Εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι καλύτερο διαθέτουμε με τα λάθη τα δικά μας, διότι δεν είμαστε λάθαστοι. Και νομίζω είναι μια πρόκληση. Δηλαδή, αυτός Πρόεδρε, αυτό που το μήνυμα μου θέλω να δώσετε είναι στο σύστημα, εννοείται γενικότερα Κυπριακού Ποδοσφαίρου ως Ομοσπονδία, ως άλλες ομάδες. Το Κυπριακό Ποδοσφαίρο είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας. Νομίζω ότι βλέπεις το Κυπριακό Ποδοσφαίρο είναι και στην Κυπριακή κοινωνία. Δηλαδή, τι είναι το παράπονο σας ακριβώς? Δεν έχω κανένα παράπονο. Απλώς υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν με αντιπροσωπεύουν. Και ούτε θέλετε να συμβιβαστείτε με κάποιον. Και προσπαθώ με δικό μου τρόπο να αντεπεξέλθω. Απλώς δεν θέλετε να πείτε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Το γεγονός πως πλέον η ΑΕΚ συγκαταλέγεται στα τελευταία χρόνια στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού ποδοσφαίρου μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο λόγος ακούει στο όνομα του Άντρου Καραπατάκη, που από το Δεκέμβριο του 2013 που ανέλαβε μέχρι και σήμερα έχει φέρει και διοικητική σταθερότητα αλλά και οικονομική αυτάρκεια, μεγαλώνοντας το όνομα της ΑΕΚ τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Όλα αυτά και κυρίως το οικονομικό το μαρτυρούν οι γενικές συνελεύσεις, που χρέος ουσιαστικά δεν υπάρχει, αφού η διοίκηση είναι απόλυτα συνεπής προς όλους, ενώ και με το κράτος υπάρχει διακανονισμός για το ΦΠΑ, με την ΑΕΚ να είναι απόλυτα συνεπής αφού καταβάλλονται κανονικά οι όποιες δόσεις. Ο Άντρος Καραπατάκης με τους στενούς του συνεργάτες έχουν φέρει την ΑΕΚ σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα ζήλευαν πολλές ομάδες, αφού πρόσφατα τα οικονομικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποδεικνύουν πως οι κυπριακές ομάδες μπορούν με σωστή πολιτική να γίνουν και κερδοφόρες. Η οικονομική εξυγίανση της ΑΕΚ ήταν ο πρώτος στόχος του Άντρου Καραπατάκη σε δύσκολους καιρούς για την ομάδα της Λάρνακας. Η μεθοδική δουλειά από τον πρόεδρο της ΑΕΚ αλλά και τους στενούς τους συνεργάτες δεν αργεί να φέρει αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ καταφέρνει να ανέβει ραγδαία και ποδοσφαιρικά και έτσι ο κόσμος της Λάρνακας αγκαλιάζει σύσσωμος τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Ο Άντρος Καραπατάκης, ξεκινώντας την προσπάθειά του σαν πρόεδρος της ΑΕΚ, είχε δύο μεγάλους στόχους: το οικονομικό αλλά και να κάνει την ΑΕΚ μόνιμο πρωταγωνιστή στο κυπριακό ποδόσφαιρο, καταφέρνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα και στα δύο κεφάλαια. Καταφεύγει στο ισπανικό μοντέλο και αυτό τον δικαιώνει απόλυτα, αφού τα αποτελέσματα, τα αγωνιστικά, μιλούν από μόνα τους. Η ΑΕΚ στην περσινή περίοδο κατακτά το κύπελο, κερδίζοντας το τελικό τον Απόλλωνα με 2-1, με τον Άντρο Καραπατάκη μετά το τέλος του παιχνιδιού να παραδέχεται πως είναι μία από τις μεγαλύτερες νύχτες του ιδίου, αλλά και της ΑΕΚ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, όταν μπήκατε στην ΑΕΚ και βρήκατε αυτά που βρήκατε, τι είναι εκείνο που κάνατε και αμέσως άλλαξε η όλη πορεία της ομάδας και αγωνιστικά και οικονομικά? Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, ήταν 22 του Δεκέμβρη όταν αναλάβαμε και περάσαμε όλη την περίοδο των Χριστουγέννων για να καταλάβουμε, μιλούμε καθημερινά, παραμονή των Χριστουγέννων δουλέψαμε την επομένη των Χριστουγέννων με τους συνεργάτες μου, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πού βρίσκεται οικονομικά η ΑΕΚ. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είχαμε, για παράδειγμα, έσοδα 1 εκατομμύριο, είχαμε έξοδα 3 εκατομμύρια. Με μαθηματική ακρίβεια, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Είτε να αυξήσεις τα έσοδα, που είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, διότι δεν σε ξέρει κανένας, είτε θα μειώσεις τα έξοδα. Εμείς, από τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, είχαμε αποδεσμεύσει, νομίζω, 12-13 ποδοσφαιριστές και πολλούς από τους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές. Μικράναμε το ρόστερ και βγήκαμε στον κόσμο για οικονομική βοήθεια. Νομίζω ότι μέχρι τους επόμενους 2-3 μήνες είχαμε φέρει
το ισοσκυλήσαμε τον προϋπολογισμό. Τι είμαστε τους είπατε πρόεδρε αυτούς που φύγανε, είχαν να παίρνουν λεφτά, τι τους είπατε? Τους είπαμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, μείνετε εδώ, μπορεί να μην πάρετε τα λεφτά σας. Τους προσφέραμε σε μετρητά πολύ πιο λίγα λεφτά από αυτά που έπρεπε αλλά να πάρουν. Αλλά πάρτε τώρα μετρητά. Πάρτε τώρα, οι περισσότεροι τα πήραν, σχεδόν όλοι τα πήραν. Εμείς είχαμε εντωμεταξύ, θυμάμαι το πρώτο Σάββατο, ήταν Σάββατο 22 του Δεκέμβρη, είχα μαζέψει σε τρεις ώρες από διάφορα στελέχη που τους έπαιρνε εγώ τηλέφωνο περίπου 130.000 ήταν την πρώτη μέρα. Ξεκίνησαμε σιγά σιγά. Και πληρώνετε αυτούς που θέλατε να φύγουν, έτσι. Αυτό τι σημαίνει, όταν πήραμε πιο λίγα, σημαίνει τι σημαίνει, ας πούμε, σαν οικονομικό όφελος για την ΑΕΚ, δηλαδή τι κέρδισε η ΑΕΚ, τι έπρεπε να πληρώσει και τι έδωσε. Διότι ο κάθε ποδοσφαιριστής που έπαιζε, πρέπει να πληρώσει φέτος, είχε συμβόλαιο και του χρόνου. Εμείς έπρεπε να κατεβάσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός που κληρονομήσαμε δεν ήταν για το επίπεδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, μιλούμε ότι μπορεί να υπήρχε προϋπολογισμός των 5 εκατομμυρίων και η ΑΕΚ μπορούσε να συντηρήσει προϋπολογισμό των 2 εκατομμυρίων, διότι υπήρχαν και τα παλιά χρέη. Μάλιστα. Κατεβάσαμε τον προϋπολογισμό, βρήκαμε τεχνικό διευθυντή, θυμάμαι, τον προσλάβαμε τον Απρίλη. Άνθρωπο ο οποίος ήταν διαθετημένος να δουλέψει με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, γιατί έτσι ήταν η κατάσταση του σωματείου. Ήρθε ο κύριος Ρόκα, θυμάστε, από τον Απρίλη. Μάλιστα. Στην Κύπρο, παρακολούθησε το πρωτάθλημα. Και ήρθαμε την επόμενη χρονιά στη δεύτερη θέση με ένα προϋπολογισμό γύρω στα 2 εκατομμύρια. 1,9 θυμάμαι. Μάλιστα. Χαμηλός προϋπολογισμός για να εξοφλήσουμε τα χρέη. Μάλιστα. Το όραμα για το γήπεδο προϋπήρχε, πρόεδρε, ή ήταν έτσι μια δική σας πρωτοβουλία? Έγιναν προσπάθειες και στο παρελθόν, ναι, αλλά ναυάγησαν. Για μένα ήταν προϋπόθεση ότι θα αναλάβω την προεδρία της ΑΕΚ. Πρέπει να γίνει γήπεδο, διότι ήξερα ότι χωρίς το γήπεδο δεν μπορούμε να ανεβούμε επίπεδο. Βοηθήσαμε είναι πολύ υποδομή στη Λάρνακα για να γίνει βέβαια γήπεδο. Το γήπεδο είναι μετοχική εταιρεία, υπάρχουν πάνω από 1.000 μετόχοι. Υπήρχε απλός κόσμος, είχαμε πακέτα μετοχών, το 1.000 ευρώ με 50 ευρώ δόσεις. Μαζέψαμε, ξεκινήσαμε, κάναμε την πρώτη φάση. Ένα απλό γήπεδο για να μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε στο γήπεδο. Και σιγά σιγά το βελτιώνουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε την επόμενη φάση. Άρα η πρότασή σας όσον αφορά το μοντέλο διαχείρισης μιας κυπριακής ομάδας ποια είναι, πρόεδρε? Με την εμπειρία σας. Νομίζω ο προϋπολογισμός, το πρώτο είναι προϋπολογισμός. Και η πειθαρχία σε αυτό. Στα μεγέθη που μπορείς. Ναι. Πειθαρχία σε αυτόν τον προϋπολογισμό και να μην παρασύρεσαι. Να μην ενθουσιάζεσαι. Να μην ενθουσιάζεσαι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί είναι επικίνδυνο να ενθουσιαστείς. Και υποδομές. Υποδομές, ακαδημίες. Ήδη τώρα από ό,τι ξέρετε, σε 2 μήνες τελειώνει το γήπεδο των ακαδημιών μας. Προσπαθούμε να κάνουμε την ΑΕΚ μόνιμο πρωταγωνιστή. Για να γίνει μόνιμος πρωταγωνιστής, πρέπει να έχει οικονομική αυτάρκεια, να μην βασίζεται σε ένα-δύο άτομα. Πρέπει να έχει γήπεδο δικό της, πρέπει να έχει ακαδημίες και υποδομές. Θέλει χρόνο και κόσμο. Πρέπει να έρθει ο κόσμος πιο κοντά. Ποια είναι η πρότασή σας, πρόεδρε, για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο? Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω στην προεδρία της ΑΕΚ. Για τους δικούς μας φιλαθλούς. Δηλαδή, υπάρχει ο κόσμος. Ναι, υπάρχει ο κόσμος, όμως μπορούμε πολύ καλύτερα. Εάν δούμε στα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας, μπορεί να έχουμε 5.000. Στα παιχνίδια που είναι σε καθημερινή βάση, μπορεί να έχουμε 2.000-3.000. Είναι τόσο απαιτητική και αξίδες. Δηλαδή, τους έχετε δώσει γήπεδο, τους έχετε δώσει Ευρώπη, 2 φορές στην Ευρώπη. Τους έχετε δώσει χαρές. Είσαστε μόνιμα εκεί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, ο Αεξής έχει ακόμη περισσότερες απαιτήσεις για να έρθει κοντά στην ομάδα. Νομίζω είναι μια νοοτροπία που προσπαθούμε να αλλάξουμε. Υπάρχουν ακόμα πολλοί δύσπιστοι, έχουν μάθει για πολλά χρόνια σε μια ομάδα που δεν πρωταγωνιστούσε. Αυτοί, ναι, και εμείς το ίδιο. Και εγώ πριν να είμαι πρόεδρος της ΑΕΚ, σε πολλά παιχνίδια δεν πήγαινα, τα έβλεπα από την τηλεόραση. Υπάρχει μια νοοτροπία που σιγά σιγά προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Θέλει χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι στις κερκίδες, αν προσέξετε, υπάρχουν πολλές οικογένειες, πολλά νεαρά παιδιά. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε θα φέρει αποτέλεσμα σίγουρα στο μέλλον. Έχουμε, πρόεδρε, έτσι, 3 ερωτήσεις από νεαρά παιδιά. Ρωτάει ένας φίλος πότε θα στεγαστεί το γήπεδο και θα γίνει ουσιαστικά η κατηγορία 4 να φιλοξενήσει ευρωπαϊκούς αγώνες. Ναι. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα είναι έτσι προσυλλογήσει? Είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουμε για να το κάνουμε κατηγορία 4. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα γιατί θα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και δεν μπορούμε να έχουμε έργα. Μόλις τελειώσουμε από την Ευρώπη, θα ξεκινήσουμε αμέσως να τελειώσουμε το γήπεδο. Του χρόνου θα είναι έτοιμο, πρόεδρε?
Θέλουμε 9 μήνες. Από την ώρα που θα ξεκινήσουμε, θέλουμε περίπου 9 μήνες. Υπολογίζουμε στην επόμενη σεζόν να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι στέγαστρο, είναι πακίνγκ. Είναι στέγαστρο, είναι η χώρη των δημοσιογράφων, αίθουσα φιλοξενίας και οι δρόμοι έξω να την γιώσουν. Ακούσα ότι κάνετε και αποδητήρια. Θα φιλοξενείτε ομάδες από το εξωτερικό για προετοιμασία. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Προ το παρόν, όχι. Το, έχουμε και μια ερώτηση για το κέντρο των Ακαδημιών. Μου μας έχετε πει πού θα είναι αυτό, τι. Το κέντρο των Ακαδημιών είναι σχεδόν τελειώνει. Θέλουμε δύο μήνες να γιώσει. Είναι στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, δίπλα από τα δικαστήρια. Είναι ιδιοκτήτος χώρος. Μένει και η αγορά, νομίζω, 90 χρόνια. Και τελειώνουμε τώρα. Θα στεγάσει τις Ακαδημίες. Έχουν ζητήσει άλλες ομάδες να παίξουν στο γήπεδο σας, πρόεδρε? Σας έχουν ζητήσει σαν έδρα να κάνουν το αρένα? Ναι. Ποιες ομάδες είναι, Νομίζω καλύτερα να μην πω ποιες ομάδες είναι, δεν υπάρχει λόγος. Για το κανονικό πρωτάθλημα η πολιτική μας είναι να μην το δώσουμε. Επειδή το έκανα, είπαν ο πρόεδρος της Ομονίας, είπε ότι σκεφτόμαστε ακόμα για Λάρνακα. Και γι' αυτό σας κάνω. Δεν μας ζήτησε επίσημα κανένας από την Ομονία. Εμένα τουλάχιστον εγώ δεν. Α, είναι άλλη ομάδα εκτός από. Μπορεί να είναι άλλη ομάδα, ναι. Πάντως και η εθνική ομάδα θα ήταν πολύ καλό, πρόεδρε. Δηλαδή γιατί για τις εθνικές ομάδες με μικρό γήπεδο, αν είναι και στεγασμένο. Σε πολλά παιχνίδια νομίζω θα είναι έδρα, ναι. Ο σκοπός που το κάνουμε κατηγορία 4 είναι ότι χρειάζεται ακόμα, είναι μόνο το Κασιμπί τώρα. Στην Ευρώπη φέτος θα φιλοξενήσουμε την ΑΕΛ. Τα παιχνίδια της ΑΕΛ θα είναι στο γήπεδο μας. Όταν γίνει κατηγορία 4 όμως θα είναι πολύ πιο... Θα έρθουν προτάσεις. Ναι. Θα έρθουν προτάσεις. Βεβαίως. Είναι αχαριστή ο παδί, πρόεδρε, κάποιες φορές? Ένιωσες αχαριστία? Να σου πω την αλήθεια, από τους δικούς μας τους οπαδούς δεν ένιωσα αχαριστία. Αλλά θέλετε κάτι περισσότερο. Οι συστηματικοί οπαδοί θέλουν πάντα να κερδίζουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι και εμείς θέλουμε πάντα να κερδίζουμε. Θέλει υπομονή. Ο πρώτος που πρέπει να μάθει να έχει υπομονή είμαι εγώ, διότι και εγώ πολλές φορές δεν έχω υπομονή. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Πάντα όταν χάνεις κάποιος πρέπει να βρει εξηλαστήριο θύμα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Θέλει υπομονή. Να μην κάνουμε λάθη περισσότερα. Πάντως είναι φιλοσοφία δική σας ότι δεν μπαίνετε, πάντα λέτε, ξέρεις, εγώ δεν κατέχω ποδόσφαιρο. Όμως 5,5 χρόνια, εγώ πιστεύω ότι κατέχετε αρκετά. Εντάξει. Κατέχω, τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πολλά πράγματα σίγουρα, αλλά πάντα έχω τους ειδικούς που είναι η δουλειά τους. Εγώ ποτέ μου δεν θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο, δεν έπαιξα ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ειδικοί που με συμβουλεύουν, που παίρνουν τις αποφάσεις. Πρέπει πειθαρχημένα να μην επεμβαίνω στο έργο τους, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές. Δηλαδή, όταν δεν πάει καλά η ομάδα, όλοι πιέζουν τον πρόεδρο, μα γιατί δεν κάνεις έτσι, μα γιατί δεν κάνεις έτσι. Μα αυτή είναι η ώρα. Είναι η εύκολη δουλειά. Που πρέπει να σταθεί στο μοντέλο που έχτισες, διότι αν το χαλάσεις με την πρώτη δυσκολία, νομίζω σταθήκαμε καλά. Είναι το ίδιο μοντέλο. Ο τεχνικός διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες του, προπονητής, τις αρμοδιότητες του, υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Του, εγώ τις δικές μου. Βρήκατε, πρόεδρε, τις ισορροπίες. Είναι αλήθεια ότι τις βρήκατε. Άλλοι ψάχνουν νομίζω να τις βρουν ακόμη. Νομίζω δηλαδή, σαν ομάδα, βρήκατε το μοντέλο που δουλεύετε. Και πάει καλά. Ναι, σε εμάς δουλεύει καλά το μοντέλο αυτό. Το και με προϋπολογισμούς αυστηρά, πειθαρχημένους. Ναι, ναι, ναι. Είπατε ότι βγήκατε δεύτερος με έναν 700. Ένα 800. Την πρώτη φορά. Ναι. Μετά το κάνατε. Νομίζω πήγαμε 2-400, μετά πήγαμε 3. Δεύτερος πάλι. Πόσα 3. Πάλι δεύτερος. Πάλι δεύτερος. Πόσα έσοδα μετά είναι, 3,7 τετάρτη, αλλά με το κυβέρνο. Δηλαδή πέσατε με το 3,7. Εντάξει, έτυχε αυτή η χρονιά. Έτυχε, εντάξει, αλλά δεν είναι τα λεφτά τελικά. Δεν είναι τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι το μοντέλο. Τα λεφτά είναι σημαντικά, ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Εγώ πιστεύω είναι οι καλές επιλογές, είναι η πειθαρχία, είναι η συνέπεια. Δηλαδή μπορείς να πάρεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές με πιο λίγα λεφτά όταν ξέρουν ότι θα παίζουν, όταν ξέρουν ότι θα τους πληρώνεις. Όταν ξέρουν ότι θα έχουν τις ευκαιρίες τους, ότι θα είσαι ίδιος μαζί τους. Εσείς είσαστε από τον καιρό που αναλάβατε up to date πληρωμένοι παίκτες. Δηλαδή έχουν, ναι, εμπιστοσύνη. Δεν καθυστερήσαμε ποτέ ούτε μια μέρα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Έχουμε ρεπορτάζ ιδιαίτερα για το οικονομικό θέμα για την ΑΕΚ. Να το δούμε και να επιστρέψουμε. Οι Λαρνακείς, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που κατέθεσαν στο τμήμα κριτηρίων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για το μερολογιακό έτος 2018, είχαν έσοδα 11.655.000 ευρώ και έξοδα 7.289.000 ευρώ, με τη χρονιά να κλείνει με κέρδος 3.779.000 ευρώ. Αριθμοί και κέρδος που είναι αξιοσημείωτα.
Αριθμοί που αποδεικνύουν πως με σκληρή δουλειά αλλά και μεθοδική προσπάθεια μπορούν τα σωματεία μας και οι εταιρείες μας, ακόμη και στον προβληματικό χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, να έχουν κέρδη. Ο Άντρος Καραπατάκης αναλαμβάνει την προεδρία της ΑΕΚ το Δεκέμβριο του 2013 και στο μυαλό του στριφογυρίζει η δημιουργία του σπιτιού της ΑΕΚ, του δικού της ιδιόκτητου γηπέδου. Η επιδίωξη της δημιουργίας ενός γηπέδου μόνο εύκολη δεν ήταν, αφού τα οικονομικά δεδομένα δεν ήταν και τα πιο εύκολα. 17 Οκτωβρίου 2016, σχεδόν 3 χρόνια μετά, η ΑΕΚ θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στο ΑΕΚ Αρένα με τον Άρη, τον οποίον θα κερδίσει με 4-0. Ο θεμέλιος λίθος της Αρένα είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2015 από τον Νίκο Αναστασιάδη. Μπορεί το χρονοδιάγραμμα των 9 μηνών να ξεπεράστηκε ελαφρώς, ωστόσο η ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η δεύτερη φάση του έργου ολοκληρώθηκε και αυτή με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν τα αποδυτήριά τους, την αίθουσα των δημοσιογραφικών διασκέψεων, γυμναστήρια και όλα πλέον είναι εκεί και βοηθούν αφάνταστα όλους όσους αποτελούν το ποδοσφαιρικό και όχι μόνο τμήμα της ΑΕΚ. Μεγάλη επιδίωξη για τον Άντρο Καραπατάκη, για το ΑΕΚ Αρένα, το οποίο έγινε εις μνήμη του πατέρα του Γεώργιου Καραπατάκη, το γήπεδο να φτάσει το επίπεδο 4 για την UEFA και να τοποθετηθεί στέγαστρο, που θα είναι και η τελευταία ενέργεια έτσι ώστε η έδρα της ΑΕΚ να βρεθεί στην ελίτ των γηπέδων της Ευρώπης, κάτι που θα επιτρέψει στην ΑΕΚ να τον χρησιμοποιεί στους αγώνες της φάσης των ομίλων και των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πρόεδρε, ήταν επιθυμία να το αφιερώσετε και στον πατέρα σας, ναι, το γήπεδο, έτσι εις μνήμη του. Ναι. Έτσι, ένα σχόλιο. Εντάξει, ο πατέρας μου μεγάλωσε με ορισμένες αρχές. Ήθελα να του δώσω κάτι πίσω. Θεώρησα ότι αυτός ήταν σκαγιώτης, αγαπούσε πολύ την πόλη. Το γήπεδο έγινε για την πόλη. Ό,τι κάνω στην ΑΕΚ είναι για τους σκαγιώτες. Εγώ είμαι παραδοσιακός Λαρνακαίας, αγαπώ την πόλη και ό,τι κάνουμε στην ΑΕΚ είναι πραγματικά για την πόλη μας και για τον κόσμο. Έχουμε ένα όμορφο μήνυμα από μια φίλη εδώ που λέει ότι η ΑΕΚ μεγάλωσε χάρη σε αυτόν. Σε εσάς το ευχαριστώ, είναι πολύ μικρό για όσα έκανες για την ομάδα μας, λέει. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει, για να είμαστε σωστοί, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει μαζί μου συστηματικά. Υπάρχουν οι ανθρώποι. Να μην ονομάσω ένα γιατί κάποιος θα ξεχάσω σίγουρα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που στηρίζουν οικονομικά την ομάδα συστηματικά και διαχρονικά. Είναι για να κάνεις αυτά τα πράγματα που κάναμε στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ένα άτομο, είναι μια ομάδα ατόμων που δουλεύει μαζί. Μπορεί να ηγούμαι εγώ αυτής της ομάδας, αλλά δεν είναι μόνο δική μου προσπάθεια, είναι προσπάθεια. Αλλά στο τραπέζι κάθεστε έτσι σαν ομάδα και τα συζητάτε και παίρνετε αποφάσεις πρώτα. Οπωσδήποτε, ναι. Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή αυτά τα 5,5 χρόνια της πορείας? Πολλές. Νομίζω ότι πολλοί μου έλεγαν στο ποδόσφαιρο θα έχεις πολλές κακές στιγμές και λίγες καλές. Εγώ μπορώ να πω ότι στην ΑΕΚ είχαμε πάρα πολύ καλές στιγμές. Από πού, διότι πρέπει κάποιος να συνειδητοποιήσει και ποιοι είμαστε στην ΑΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για τον 4ο-5ο προϋπολογισμό, μιλάμε ότι είμαστε έκτης αριθμό φιλάθλων. Δηλαδή δεν έχουμε παραδοσιακά, δεν είμαστε η ομάδα που πήρε 10-15 πρωταθλήματα. Είσαστε το μεγάλο όνομα. Μπράβο. Ξεκινήσαμε από κάπου χαμηλά και σιγά σιγά τώρα είμαστε πρωταγωνιστές, είμαστε κάθε χρόνο διεκδικητές τίτλων και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να βελτιωνόμαστε κι άλλο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη διαφορά και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε. Η πιο δύσκολη στιγμή, Πρόεδρε? Πιο δύσκολη στιγμή, νομίζω. Κριστιασία ήταν μια απαγοητευτική στιγμή, όχι δύσκολη. Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Δύσκολη στιγμή, νομίζω, την πρώτη μου χρονιά που χάσαμε το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι στο Βάσιμπι, ναι, με το ΑΠΟΕΛ. Κύπροι ποδοσφαιριστές, Πρόεδρε, έτσι είχαμε και ερώτηση. Μας στείλανε ερώτηση για τους Κύπριους γενικά από τις ακαδημίες. Θα δουν οι φιλαθλοί της ΑΕΚ παίχτες από την ακαδημία? Προσπαθούμε, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στις ακαδημίες. Ο Ιωσήφ Φράγκος είναι υπεύθυνος για τις ακαδημίες. Υπάρχει μια νέα ομάδα ανθρώπων που δουλεύει στις ακαδημίες. Όπως σας είχα πει και πριν, και στις υποδομές των ακαδημιών δουλεύουμε. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο με το συναγωνισμό που υπάρχει να παίξουν εύκολα Κύπροι στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Σύστημα. Είναι δύσκολο, διότι υπάρχει πάρα πολύ συναγωνισμό.
Εάν βάλει τρεις Κύπριους και χάσει ένα παιχνίδι, θα σου κάνουν κριτική ότι. Ο Πύχης είναι ψηλός και πρέπει να τον περνάνε όλοι. Ο Πύχης. Ναι. Όμως είναι προσπάθεια. Είναι προσπάθεια. Τα μέτρα της Ομοσπονδίας με τους δύο Κύπριους νομίζω θα φέρουν αποτέλεσμα. Θα φέρουν και πολλά άλλα κακά όμως, διότι να παίζεις με δύο Κύπριους, εάν δεν υπάρχουν Κύπριοι σε αυτό το επίπεδο, ανεβάζεις πολύ το κόστος των Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Και μειονεκτής. Και μειονεκτής, σίγουρα. Αλλά ανεβάζεις και το κόστος, διότι αν δεν υπάρχουν παιχτές και ψάχνεις να βρεις κάποιον Κύπριο για να μην πληρώνεις τα προστήματα. Διπλών το κακό. Ανεβαίνει το κόστος πάρα πολύ. Ιδιαίτερα φέτος που το. Αν δεν υπάρχουν. Ναι, είναι 8.000 το παιχνίδι. Είναι 8.000 το παιχνίδι. Αναγκαστικά θα περιέβαζεις με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Είστε υπέρ της χρήσης του VAR στο πρωτάθλημα μας. Οπωσδήποτε, σίγουρα. Ρωτάει μια φίλη εδώ. Σίγουρα. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στην Αμερική. Το έβλεπα το VAR με διαφορετική ονομασία πριν 30 χρόνια. Πώς ήταν προεδρική. Σε πολλά αθλήματα. Πώς το έτσι. Για παράδειγμα, στην Καλαθόσφαιρα, που υπάρχει τώρα πάνω από 30 χρόνια, σταματά το παιχνίδι, βλέπει τη φάση, έρχεται πίσω. Νομίζω έχει έναν αριθμό πόσες φορές μπορεί να σταματήσει το παιχνίδι. Κάθε ομάδα, το ίδιο και στο τένις υπάρχει το VAR, στο αμερικανικό ποδόσφαιρο υπάρχει το VAR. Είναι αναγκαίο κακό, διότι ο διαιτητής θα κάνει λάθη. Σίγουρα είναι άνθρωπος, θα κάνει λάθη. Μπορεί αυτά τα λάθη να στοιχήσουν και να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα. Συνεπώς, αν μπορείς να το δεις. Και πήγα τελικό. Πρόεδρε, μα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο με το VAR στην Κύπρο. Για πρώτη φορά το χρησιμοποίησαν και στον τελικό της Ελλάδος. Ναι, στην επόμενη σεζόν νομίζω θα είναι εδώ. Μέχρι το 2022. Την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι είμαι. Όχι, αυτή είναι η επόμενη. Το 21, ξέρω. Το 22. Ζήσατε στην Αμερική. Έχετε δει πάρα πολλά event και μπάσκετ και NBA. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές που μπορούμε να φέρουμε στο ποδοσφαίρο της Κύπρου. Εντάξει, είναι διαφορετική νοοτροπία. Είναι διαφορετική κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι μικρογραφία. Είναι περιορισμένες οι ομάδες. Υπάρχει λίγκα. Δεν υπάρχουν διαφαθμίσεις. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο αθλητισμός είναι διασκέδαση. Entertainment. Δηλαδή θα πάρει κάποιος την οικογένεια του, θα πάει στο γήπεδο τρεις ώρες πριν, θα φάει, θα διασκεδάσουν τα παιδιά. Φεύγει και έχει παραστάσεις από ένα παιχνίδι. Μπράβο. Δεν θα έχει φασαρίες, δεν μετακινούνται οι φιλάθλοι επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Έτσι είναι δύσκολο να υπάρχουν φασαρίες. Εγώ έχω πάει σε παιχνίδι τελικού Αμερικανικού Ποδοσφαίρου Πανεπιστημίων. Που ήταν περίπου 80.000 φιλάθλοι και ήταν χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός. Όλοι μαζί. Φανέρα του Πανεπιστημίου του ένας εδώ, ο άλλος με το άλλο Πανεπιστημίο δίπλα. Κάποτε είμαστε και εμείς έτσι. Ναι, και δεν υπήρχε πρόβλημα καθόλου. Είναι θέμα νοοτροπίας νομίζω. Ναι. Αν υπάρξει πλάνον όλοι μαζί, πρόεδροι ομάδων, από κοινού μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να μπορέσουν να φέρουν όλον τον κόσμο πίσω. Θα ήσασταν και εσείς πρωτεργάτες της προσπάθειας. Βεβαίως, διότι χωρίς τον κόσμο είμαστε μόνοι μας και οικονομικά είναι πρόβλημα. Για να καταλάβετε, εμείς φέτος στην αρένα δεν είχαμε κέρδος. Στην ΑΕΚ δεν είχαμε κέρδος από τις πράξεις στα παιχνίδια. Μόλις και καλύψαμε τα έξοδα μας. Είναι η πρώτη χρονιά. Τι εννοείται, είναι πιο λίγος ο κόσμος. Εννοείται. Αν αφαιρέσετε τις ζωτικές από τις πράξεις στους αγώνες. Δεν είχαμε κέρδος. Πάμε να δούμε ακόμη το τελευταίο μας ρεπορτάζ πριν το κλείσιμο και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Άντρος Καραβατάκης δουλεύει τα τελευταία 5 χρόνια και το επιστέγασμα αυτής της δουλειάς είναι η μεγαλειώδης πρόκριση φέτος στους ομίλους του Europa League, εκεί όπου εμπιστεύθηκε δύο πρωτοεμφανιζόμενους στον τομέα τους, τον Άντερ Μουρίγιο και τον Αντώνη Ιραόλα, για τις θέσεις του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή και δικαιώθηκε απόλυτα. Μία ΑΕΚ που έκανε ονειρική πορεία στην Ευρώπη. Το μακρύ οδηπορικό ξεκίνησε στις 26 Εβδόμου από την μακρινή Ιρλανδία με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Dundalk και κατέληξε στις 13 Δεκεμβρίου με την τελευταία αναμέτρηση στο ΓΑΣΥΠΗ με αντίπαλο την Bayer Leverkusen. 12 παιχνίδια για την ομάδα της Λάρνακας που είχε ένα εκπληκτικό στατιστικό αφού πέτυχε 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και δέχθηκε μόλις 3 ήττες, τις 2 από την Bayer Leverkusen. Η ΑΕΚ σε αυτό το ευρωπαϊκό οδηπορικό κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας 2 φορές, τη Sturm Graz με 2-0 και τη Ζυρίχη με 2-1. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός που ικανοποίησε αφάνταστα τον Άντρο Καραπατάκη είναι και το
γεγονός πως τον αγώνα που θα σηματοδοτούσε την είσοδο της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League για δεύτερη φορά στην ιστορία της με την Τρεντσίν, το Γεώργιος Καραπατάκης ήταν κατάμεστο, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο πως ο κόσμος της ΑΕΚ αλλά και της Λάρνακας εμπιστεύεται πλήρως τον πρόεδρο αλλά και την ομάδα, ενώ παράλληλα διψά για επιτυχίες από την ομάδα του. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών δεδομένων αλλά και των εσόδων από την Ευρώπη έφερε την ΑΕΚ το 2018 να είναι απόλυτα πετυχημένη χρονιά. Κύπελο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, είσοδος στους ομίλους του Europa League με την ομάδα να κάνει όχι μια τυπική παρουσία αλλά να καταφέρνει να πάρει και 5 βαθμούς με αντιπάλους τη Ζυρίχη, τη Λουντογκόρετς και την Bayer Leverkusen. Πρόεδρε, είχαμε κατακτήσει κυπέλλου, είχαμε Super Cup, είχαμε Ευρώπη. Ήταν μια φανταστική χρονιά. Ναι. Φαντάζομαι και κορυφαία. Ίσως ήταν η καλύτερη χρονιά που είμαστε στην ΑΕΚ. Περιμέναμε να κλείσει καλύτερα ακόμα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς παίρνουμε δύναμη από τις επιτυχίες αυτές για να συνεχίζουμε στο μέλλον. Εάν δεν ήταν αυτή, πιστεύετε ότι αν κάνετε πιο γρήγορα την αλλαγή, ότι μπορεί να προλαβαίνετε ακόμα και για πρωτάθλημα, πρόεδρε? Είναι δύσκολη απάντηση. Είναι υποθετική ερώτηση, αλλά είναι δύσκολη απάντηση, νομίζετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα. Την Μπουρασβή μπορεί να έρχονταν ο κύριος Ιντιάγκεθ και να μην πήγαινε καλά στις αρχές. Επειδή πήγε, ξεκίνησε η ίδια τρένο, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, όπως εκ των υστέρων, όπως φάνηκαν τα πράγματα, ναι. Αλλά είναι δύσκολο να πας πίσω και να δεις πώς θα ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Πρόεδρε, νομίζω ότι. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία 5 χρόνια, αν και τώρα αυτή τη χρονιά τερματίζει δεύτερη, τα τελευταία 5 χρόνια είναι 4 φορές δεύτερη. Σας κάνει να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Πιθανό να είναι ο προϋπολογισμός να ανέβει, ας πούμε, ή κάτι άλλο για να πάρει το ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η ερώτησή σου είναι. Πολύ δύσκολο για να απαντήσω. Είναι μας προβληματίζει τι κάνουμε λάθος. Διότι πρέπει κάτι να κάνουμε λάθος, διότι κάθε χρόνο έχουμε μία περίοδο κάμψης. Ή ως το Δεκέμβριο, Γενάρη. Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει, εμείς θα το βρούμε. Μήπως είναι το ρόστερ, πρόεδρε, διότι μπορεί να είναι το ρόστερ. Έχει 39, 38, μπορεί. 36, 34, 33. Μπορεί. Και πολλούς βασικούς παίκτες, οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία τους. Μήπως... Μπορεί να είναι και το μέγεθος του ρόστερ. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Εμείς θα βρούμε τι είναι το λάθος. Είμαι σίγουρος ότι. Θα το αναλύσετε. Ναι, βεβαίως. Το αναλύουμε συνεχώς. Σίγουρα. Πάντως, ένα-δύο παίχτες μπορεί να κάνουν και τη διαφορά. Ακόμα και στην έκβαση του πρωταθλήματος. Σίγουρα. Αλλά αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση φέτος και το συζήτησε πάρα πολλοί κόσμος είναι το γεγονός. Ξεκίνησε χρονιά με δύο νεαρούς και τεχνικό διευθυντή τον Μουρίγιο. Και τον προπονητή που ήταν νεοφερμένος ουσιαστικά. Ναι, μα ήταν η φιλοσοφία μας πάντα έτσι. Στηρίζει τους νεαρούς. Τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω ναι, και στις πρώτες 2 χρονιές με τον Κρίστιαν ήταν η πρώτη φορά που δούλεψε σαν προπονητής. Και με τον Ιραόλα ήταν η πρώτη φορά που δούλεψε σαν προπονητής. Γιατί όχι. Καθένας έχει τις ευκαιρίες του. Και αν είναι τον ενθουσιασμό του καθενός, άμα είναι στην. Ναι, και τη δίψα του για να επιτύχει. Για τη δίψα του για να. Ναι. Κάθε νεαρός είναι να επιτύχει. Είναι φιλόδοξος. Ναι. Θα φέρνατε τον Κρίστιαν πίσω στην ομάδα, πρόεδρε? Ναι, νομίζω όχι. Κατ' ούτε άλλο. Έχω μία ερώτηση από ένα φίλο εδώ. Ποιες ομάδες πιστεύετε πως θα καταφέρουν να μπουν ομίλους φέτος? Νομίζω δεν είναι καλά για μένα να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολλές οι παραμέτροι για να μπεις ομίλους. Είναι και η τύχη της κλήρωσης. Για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς πέρσι είχαμε φανταστική κλήρωση. Τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαμε φτάσει μέχρι το play-off. Και είχαμε εξαιρετική απόδοση, ιδίως με τον κύριο Ιντιάγκεθ. Νομίζω πέρσι στη Τσεχία κερδίζαμε 1-0 και είχαμε 2 ευκαιρίες για να το κάνουμε 2-0 και 3-0. Και δεν σκοράραμε και χάσαμε. Ναι, θυμάμαι. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο η απόδοση, είναι και η τύχη της κλήρωσης. Έχει ανεβεί πολύ το επίπεδο, είναι πολύ σωστός αγωνισμός. Συνεπώς είναι δύσκολο να προβλέψεις αυτά τα πράγματα. Και είναι και θέμα μέρας, πρόεδρε. Είναι και θέμα μέρας. Οπωσδήποτε. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, μπορεί η ΑΕΚ στο μέλλον να κατορθώσει να πάρει το πρωτάθλημα? Βεβαίως, αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι, αφού έχουμε καθιερωθεί και είμαστε συστηματικά πρωταγωνιστές, θέλουμε σε κάποια φάση να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, οπωσδήποτε. Μιλάτε ότι η πειθαρχία στον προπολογισμό, στον τρόπο που δουλεύετε, στο μοντέλο που δουλεύετε είναι αυτό, αλλά. Όμως, μέσα στο μυαλό σας είναι και ο πρωταθλητισμός και ψάχνετε τρόπους πώς θα καταφέρετε. Ο πρωταθλητισμό κάνουμε εδώ και 5 χρόνια.
Είμαστε εκεί, το παλεύουμε, θα έρθει η ώρα. Μπορεί, πρόεδρε, κάποιοι αεξίδες ή κάποιοι άλλοι να λένε μήπως πρέπει να ανέβει πολύ ο προϋπολογισμός. Και είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι τα λεφτά μόνο. Τα λεφτά είναι σημαντικά, αλλά για να ανέβει ο προϋπολογισμός πρέπει να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν θα φτάσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε με τα ίδια χρέη, δεν θα θέλει κανένας να αναλάβει, δεν θα θέλει να έρθει κανένας κοντά στην ομάδα ξανά. Άρα πάει πίσω πάλι. Φτύσαμε, θα το χαλάσουμε. Είναι, ο προϋπολογισμός πρέπει να γίνει ανάλογα. Βλέπω όμως ότι τα έσοδα του σωματείου ανεβαίνουν σιγά σιγά. Ναι. Τις επιτυχίες ανεβαίνουν. Και μπορούμε σιγά σιγά, διότι και σε κάποια φάση θα τελειώσουν και τα έργα. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερα λεφτά στην ομάδα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να βγαίνουν σιγά σιγά. Πιστεύετε ότι το ΑΠΟΕΛ, κακά τα ψέματα, έχει ξεφύγει λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες? Είναι και ο προπολογισμός του, είναι και οι πορείες του στην Ευρώπη. Είναι το ότι παίρνει τα πρωταθλήματα, έχει ανεβάσει, θα λέγα. Είναι μια ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες που παίζουν σε αυτήν την ομάδα, που έρχονται σε αυτήν την ομάδα, είναι και νέου επίπεδου. Έχουν κατεβάσει τον μέσο ρόλο της ηλικίας, την έκαναν και πιο νεανική την ομάδα τους. Πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να συγκρουστεί με το ΑΠΟΕΛ και να του πάρει το πρόθυμα? Εγώ νομίζω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, είπα να μην μιλήσω για άλλες ομάδες, αλλά επειδή πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά τα πράγματα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα νομίζω που έχει το ΑΠΟΕΛ είναι η νοοτροπία. Εκεί που πρέπει να κερδίσει τα δύσκολα παιχνίδια, θα κερδίσει. Έτσι μας έχει δείξει τουλάχιστον τα δευτερά παιχνίδια που παρακολουθώ εγώ. Ναι. Όμως το ΑΠΟΕΛ δεν είναι ανίκητο. Σε εμάς φέτος. Ιδιαίτερα με εσάς. Δεν μας νίκησε ποτέ. Σωστό. Εάν δείτε τα στατιστικά τα τελευταία 5 χρόνια, νομίζω έχουμε καλύτερα στα μεταξύ μας παιχνίδια. Και βλέπετε και ο Απόλλωνας εκεί πρωταγωνιστή, και πέρσι και φέτος ήταν κοντά. Δηλαδή είναι στο τελευταίο τσακ που έχει κάποιο πλεονέκτημα το ΑΠΟΕΛ και κερδίζει. Υπάρχει κάποιο ποδοσφαιριστή στο Κύπριο Πρωτάθλημα που σας αρέσει, πρόεδρε, θα τον θέλατε στην ομάδα της ΑΕΚ? Ή το συζητάτε? Αυτούς που μας αρέσουν τους έχουμε, νομίζω. Στα πλαίσια του δυνατοτήτων μας πάντα. Ποιο είναι το όραμα σας και εσάς προσωπικά, αλλά και η στρατηγική της ομάδας τα επόμενα χρόνια? Εμένα το όραμα μου είναι να φέρουμε την ΑΕΚ σε ένα σημείο, ώστε την ώρα που θα φύγουμε εμείς, που δημιουργήσαμε αυτό, να συνεχίσει την ίδια πορεία. Η επιτυχία μας εμάς θα κριθεί όταν θα φύγουμε. Εάν φύγουμε και ό,τι χτίσαμε καταστραφεί, σημαίνει ότι δεν κάναμε τίποτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου πρόκληση αυτή τη στιγμή. Διότι σε κάποια φάση εμείς θα φύγουμε, θα έρθουν άλλοι. Μπορεί να μην μας θέλει ο κόσμος, μπορεί εμείς να θέλουμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Την ώρα που θα φύγουμε όμως πρέπει να υπάρχει διαδοχή, ώστε να αφήσετε πίσω σας. Να υπάρχει μια βάση για να μην καταστραφούν ό,τι χτίσαμε. Ό,τι χτίσατε μέχρι στιγμής, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη πρόκληση. Αλλά φαντάζομαι θα θέλετε κι εσείς να φύγετε, ίσως να παίρνοντας ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Πότε, αν σας έλεγε κάποιος, δεν υποθέτει γέροντες η πρόεδρε, αλλά αν σας έλεγε κάποιος, πότε έτσι προσβλέπετε στο να πάρετε ένα πρωτάθλημα, πού θα τοποθετούσε, ποια χρόνια θα τοποθετούσε? Νομίζω αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολες. Μπορεί αυτά τα πράγματα να συμβούν. Ας πούμε για παράδειγμα με τους ομίλους, προσπαθούμε τώρα 3 χρόνια. Φτάναμε πολύ κοντά, δεν γινόταν. Φέτοι που δεν το περιμέναμε, είχαμε πολύ καλή κλήρωση. Ήρθε. Άρα μπορεί να έρθει και το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις, ναι. Η διαιτησία φέτος, πρόεδρε, πώς την εκλάβατε? Νομίζω ότι έχουμε σημαντική βελτίωση στη διαιτησία. Εντάξει, εμείς φέτος είχαμε και 3-4 παιχνίδια με κακές διαιτησίες. Όμως, εάν δεις όλο το πρωτάθλημα μαζί, εάν κρίνω από όλα τα παιχνίδια μας, υπήρχαν διαιτησίες που ευνοηθήκαμε, υπήρχαν διαιτησίες που αδικηθήκαμε. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όμως η συγκομιδή βαθμών αντανακλά στη δυναμικότητα της ομάδας. Νομίζω ήταν πολύ καλύτερα πράγματα φέτος. Φαίνεται ότι γίνεται διαφορετική προσέγγιση στη διαιτησία. Βλέπουμε νέους διαιτητές να έρχονται. Με τους νέους διαιτητές φεύγει η προκατάληψη ή μειώνεται η προκατάληψη. Mm-hmm. Σίγουρα βελτιώνονται τα πράγματα. Αυτό όμως θέλουν χρόνο. Και σίγουρα το VAR θα αλλάξει περισσότερο προς το καλό. Θα τους βοηθήσει τους ίδιους τους διαιτητές να μην κάνουν λάθη. Ποια ομάδα για σας ήταν έκπληξη φέτος στο πρωτάθλημα? Νομίζω προτιμώ να μην απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις. Βλέπουμε τα δικά μας. Ωραία, ένα καταληκτικό. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο. Βλέπουμε ότι προσπαθεί η ανόρθωση μέσω του κυρίου Πουλαδί και η Ομόνοια μέσω του κυρίου Βασταύρου να επανέλθουν. Σίγουρα το πρωτάθλημα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Έχετε μια εμπειρία που μπήκατε στα δρόμενα ποδοσφαιρικά. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο μια ομάδα να ξαναεπανακάμψει και να
να ακολουθήσει τις υπόλοιπες. Πώς βλέπετε σαν, σαν ανταγωνιστικές ομάδες? Εγώ νομίζω είναι ευχής έργο για να ανακάψουν και θα ανακάψουν, εγώ είμαι σίγουρος, είναι μεγάλες ομάδες και οι δύο θα ανακάψουν. Είναι ευχής έργο να ανακάψουν, θα είναι καλύτερο για το πρωτάθλημα, θα είναι καλύτερο και για μας, διότι ο συναγωνισμός δεν σε αφήνει να εφησυχαστείς, θα ενεργοποιηθούμε και εμείς περισσότερο. Και είναι καλό πράγμα γενικά και για το πρωτάθλημα και για μας και για τον συναγωνισμό. Δεν είναι και ο κόσμος στο γήπεδο. Και για τον κόσμο στο γήπεδο είναι πολλά τα πλεονεκτήματα. Είναι καλή, δεν, για μας και νομίζω για όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι, είναι καλό να έχουμε περισσότερες ομάδες. Να είναι όλα τα παιχνίδια πιο δύσκολα. Είναι πιο καλό για το πρόθυμα. Ένα καταληκτικό σχόλιο, πρόεδρε, έτσι, για τον κόσμο της ΑΕΚ γενικά, τη στήριξη που, έχει, που έχετε και εσείς από τον κόσμο τόσα χρόνια. Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από τους παράγοντες είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σε όλες τις προσπάθειες όλοι είναι, είναι κοντά μου. Ποτέ μου δεν σήκωσα το τηλέφωνο σε κάποιον να ζητήσω λεφτά και να μου πουν όχι. Αυτό είναι, αυτό είναι και γίνεται συστηματικά κάθε 2-3 μήνες. Θα πάρω 30-40 άτομα, ας πούμε, και είναι πάντα όλοι εκεί. Το μόνο θέμα που θέλουμε πάρα πολύ βελτίωση είναι η μάζα του κόσμου και η προσέλευση στο γήπεδο. Πάντως το τονίσατε πολλές φορές. Ναι, θέλετε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ναι, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πρωτάθλημα και για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, πρέπει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο. Όταν παίζουμε στο γήπεδο μας και το γήπεδο μας είναι γεμάτο, η δυναμική της ομάδας είναι. Μάλιστα. Άρα ξεκάθαρο το μήνυμα σας. Είναι ξεκάθαρο. Αυτοί που θέλουν πρωτάθλημα πρέπει να έρθουν στο γήπεδο. Μάλιστα. Εμείς να σας ευχηθούμε και εσάς προσωπικά τα καλύτερα και στην ομάδα. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εμείς να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τον Μπρούνο Βάλε που αποχαιρέτησε τον Απόλλωνα και τα κυπριακά γήπεδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Υποστολή σημαίας στον Απόλλωνα. Ο Μπρούνο Βάλε αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λεμεσιανής ομάδας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και γνώρισε την αποθέση που του άξιζε μετά από 7 χρόνια σταθερής προσφοράς. Ο 36χρονος Πορτογάλος θερματοφύλακας πήγε το καλοκαίρι του 2012 στον Απόλλωνα και συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Η απόκρουση του πέναλτι στις καθυστερήσεις του τελικού κυπέλλου της πρώτης του σεζόν άλλαξε κατά πολλούς το ρου της ιστορίας των Κιανόλευκων και οι καθοριστικές του επεμβάσεις 3 μήνες μετά στον αγώνα με την Νις έφεραν τον Απόλλωνα για πρώτη φορά στους ομίλους του Europa League. Ακολούθησαν άλλες 3 συμμετοχές στους ομίλους το 2014, το 2017 και το 2018 με το Βάλε να είναι βασικός σε όλη την προσπάθεια ενώ είχε τη χαρά να πανηγυρίσει άλλα 2 κύπελλα ως Κιανόλευκος. Αυτά το 2016 και 2017 ενώ τις ίδιες χρονιές κατέκτησε και το Super Cup. Οι αριθμοί του ζαλίζουν. 315 συμμετοχές με τη φανέλα του Απόλλωνα σε Κύπρο και Ευρώπη διατηρώντας 129 από αυτά ανέπαφη αιστεία. Στο πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο σταμάτησε στις 221 εμφανίσεις χωρίς να δεχθεί γκολ σε 100 από αυτές, ενώ μετράει και 45 συμμετοχές στην Ευρώπη ως ο ρέκορντ των συμμετοχών του Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 12 clean sheets. Στο κύπελλο αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια και 4 τελικούς, ενώ στο Super Cup έπαιξε σε 3 μάτς. Εύκολα μπορεί να λεχθεί πως ο Κέρβερος, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του Απόλλωνα, έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Λεμεσιανής ομάδας. Ωραία η συζήτηση με τον Πρόεδρο Γιώργο. Νομίζω ότι Κωνσταντίνο, με όλους τους καλεσμένους μας και με πρόεδρους και με προπονητές και με ποδοσφαιριστές, υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις που ήταν πραγματικά ποδοσφαιρικές συζητήσεις και βγήκαν εκτός από ειδήσεις. Μίλησαν πραγματικά για το καλό γενικά του ποδοσφαίρου με ιδέες, απόψεις. Κατέθηκαν πάρα πολλά. Και είχαμε σχεδόν όλους τους. Σχεδόν όλους τους πρόεδρους φέτος στην εκπομπή μας. Και ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ από το Σαββατοκυριακό. Λίγες ώρες πριν τον εξώστη, το ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Ομόνια φαινομενικά εύκολα στο Γασιμπή. Να δούμε το ρεπορτάζ. Νίκη, αφιερωμένη στη μνήμη της Αλίκης Ηλιάδη, πέτυχε το απόγευμα του Σαββάτου από ΑΠΟΕΛ κερδίζοντας την Ομόνια λίγο πριν τους καθιερωμένους πανηγυρισμούς των πρωταθλητών στον εξώστη. Οι γαλαζοκίτρινοι διεύρυναν το αίτητο σερί του σε αιώνιο ντέρπι σε 25 αγώνες πρωταθλήματος, με τους πράσινους να προβληματίζουν για ακόμη ένα παιχνίδι. Καλύτερα πήγε στον αγώνα ο ΑΠΟΕΛ και κατάφερε να προηγηθεί στο 18ο λεπτό με τον Λούκα Σόουζα. Στην απέναντι πλευρά η πάσα, το πλασέ, δοκάρι και γκολ. Σόουζα 1-0 για το ΑΠΟΕΛ. Το γκολ που θα έρθει στο 18 της αναμέτρησης.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ήταν καλύτεροι και προσπάθησαν για το δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντεβιτσέντη. Αυτό το φάουλ για το Αποέλ με την εκτέλεση του Ντεβιτσέντη. Κεφαλιά, γκολ! Θα καταλήξει στα δίχτυα 0-2. Η Ομόνια προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει και μείωσε σε 2-1 με τον Βίντρα. Η εκτέλεση από τον Τζόρντι Γκόμεθ, κεφαλιά, γκολ με τον Βίντρα. Η Ομόνια μειώνει στο 76 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειες του Πρασίνου στη συνέχεια, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι τέλους. Ήταν όντως αφιερωμένος στην Αλίκη Ηλιάδου. Σήμερα ήταν η κηδεία της. Είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο. Εις μνήμη της Αλίκης, η σημερινή ημέρα, φυσικά και το Σαββατοκυριακό. Συλληπιτήριακά μου. Μιας γυναίκας η οποία πρόσφερε και στα διηγητικά του ΑΠΟΕ. Στην οικογένεια Ηλιάδη. Βεβαίως. Λοιπόν, social media από το παιχνίδι. Ξεκινάμε αυτό. Με το που τελείωσε ο αγώνας, ανέβηκε αυτό το tweet στον επίσημο λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Αφιερωμένη η σημερινή μας νίκη στην μνήμη της Αλίκης, μαζί με ένα πάνω που υπήρχε στον εξώστη, ήταν κάτι το ιδιαίτερο και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ ήταν συγκρατημένος. Το ρεπορτάζ που θα δούμε στην συνέχεια. Περνάω παρακάτω. Μια παράληψη που κάναμε για τον Μπρούνο Βάλε, γιατί ακούσαμε νωρίτερα, πρέπει να το πούμε ότι για το θα κοσμούν πλέον το μουσείο του Απόλλωνα τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Και περνάω τώρα στις εικόνες στην ουσία από τον εξώστη. Εδώ Εφραίμ μοιράζεται εικόνες από την πανηγυρισμό. Ο Μπόι Βάτερμα στην φωτογραφία που έβγαλα λίγο πρωτού. Πάνε οι ποδοσφαιριστές στον εξώστη και άλλη μία εδώ έτσι, με αρκετή εικόνα του τι έγινε εκεί. Περνώ παρακάτω στον Βάτερμαν και πάλι. Ο Γιάκολης να είσαι περήφανος αλλά ποτέ ικανοποιημένος, δείχνοντας ανοίγοντας μάλλον την όρεξη και για τον τελικό κυπέλου. Ο Μπάλοχ ανέφερε απίθανο απόγευμα, είμαστε πρωταθλητές. Ο Κέντζογλου ήταν ωραίο αυτό που έγραψε, γι' αυτό παίζουμε μπάλα, 7 στη σειρά και πολλά ακόμη μπροστά μας. Ήταν το ποστάρισμά του. Ο Κάια Ζαχίτ, έστω με λίγη καθυστέρηση, έβαλε τη φωτογραφία του Destiny, του 7ου σερί δηλαδή, και το πρωτάθλημα σε emoji. Και περνάω παρακάτω στον Matt Derbyshire, στη φωτογραφία που έβαλε με τα παιδιά του λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στο συγκεκριμένο match. Πάντοτε στο πλευρό του. Ακριβώς. Ωραίος. Λοιπόν, εμείς να πάμε στο δεύτερο μας ρεπορτάζ. Ευρείας νίκης για την ομάδα της ΑΕΛ στο Τσίρο Στάδιο εναντίον της Νέας Σαλαμίνας, αν και το παιχνίδι δεν φανταζόταν να είναι τόσο εύκολο για την ΑΕΛ. Πάμε να το δούμε. Με θετικό τρόπο και με αρκετά γκολ, ολοκλήρωσε τις εντός έδρας υποχρεώσεις της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Η λεμεσιανή ομάδα, αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Νέα Σαλαμίνα, ανέτρεψε το σκορ και κέρδισε με 5-2. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που πήγε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε, όμως η Νέα Σαλαμίνα προηγήθηκε στο σκορ με κεφαλιά του Kingsley. Τιάγκο για τον Κορέα, η σέντρα ψάχνοντας τον Kingsley, κεφαλιά στα δίχτυα 1-0, η Νέα Σαλαμίνα με τον Kingsley. Φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στη συνέχεια με τον Ολουντού μετά από καλή συνεργασία των Κωστή και Σιαθά. Ο Ντασίλβα στην τελευταία φάση του ημιχρόνου ήταν αυτός που μείωσε για την ΑΕΛ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Στα δίχτυα, φανταστικό γκολ από τον Άλεξ Ντασίλβα και αυτή είναι η τελευταία. Καλύτερα πήγε στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 71 με τον Χουράδο. Με τον Άλεξ Ντασίλβα για τον Αβραάμ, η πάσα κάθετη για τον Αντάμοβιτς, το πλασέ, η ευκαιρία που είναι 2-2. Ο Ισπανός επιθετικός, 3 λεπτά μετά, έφερε την ανατροπή με καλή κεφαλιά εντός περιοχής. Αλλαγή προσώπου απλώς στο μεσαία γραμμή, ως φουλμπακ. Σέντρα που γίνεται κεφαλιά, η πλήρης ανατροπή. Η ΑΕΛ δεν σταμάρισε εκεί και βρήκε και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Αρχικά με αυτό γκολ του Νουρ στο 75 μετά από παράλληλο γύρισμα του Νίλ Τεϊσέιρα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Χουράδο με το τρίτο προσωπικό του γκολ που τον ανέβασε στην κορυφή των πύραγκα σκόρερ με 15 γκολ. Λοιπόν, η Αλκή εκτός έδρας με την Αόρθωση κέρδισε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και πλέον όλη η παραμονή της ομάδας θα παιχτεί τελευταία αγωνιστική. Ένα φοβερό γκολ του Ιβάν Κάρλος ήταν αυτό που κράτησε ζωντανή την Αλκή αφού της χάρισε τους 3 βαθμούς της νίκης με 1-0 επί της Ανόρθωσης. Πλέον για την Αλκή ο αγώνας με την Ένωση στο Τάσος Μάρκου το επόμενο Σάββατο παίρνει τη μορφή του τελικού. Η αθάνατη, αν δεν χάσει, θα είναι στη μεγάλη κατηγορία για τρίτη χρονιά. Κάτι που θα είναι ασφαλώς μεγάλο ποδοσφαιρικό επίτευγμα, αφού και το μπάτζετ περιορίστηκε στη φετινή χρονιά, αλλά και οι λύσεις για τον Κώστα Σακά είναι περιορισμένες.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ανόρθωση είχε σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως με τον Τουρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο τα δεδομένα άλλαξαν. Η Αλκή ήταν πιο απαιτητική μέσα στο γήπεδο και κατάφερε να πάρει την νίκη με ένα πολύ όμορφο τέρμα από τον Ιβάν Κάρλος. Θα πάει στα πλάγια, Κάρλος. Θα είναι αυτή η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Θα είναι αυτή και θα είναι στα δίχτυα. Στο 65ο λεπτό ο Ιβάν Κάρλος κάνει ό,τι δεν μπόρεσαν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους εντός τελικές. Σε ένα 90 λεπτό πλέον η Αλκή παίζει όπως και το παραλίμνη του σκόπου μιας ολόκληρης χρονιάς. Δύο είναι τα αποτελέσματα που θέλει η Αλκή, αφού και η ισοπαλία την αρκεί και την κρατά στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη χρονιά. Γιώργο, ένα σχόλιο. Το παλεύει η Αλκή. Πραγματικά το παλεύει. Είναι από τις ομάδες που πάρα πολύ την είχαν ξεγραμμένη. Το παλεύει, είναι εκεί και όλα θα παιχτούν στην τελευταία αγωνιστική. Πάντως και η Δόξα με πολύ κλειστό σκορ πέρασε από το εμπόδιο του Ερμή στο Μακάριο στάδιο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το χρυσό γκολ του Λουίς Κάρλος κράτησε ζωντανή την ομάδα της Δόξας αφού έδωσε την νίκη με 1-0 επί του Ερμή στο Μακάριο στάδιο. Η παραμονή ωστόσο για την ομάδα της Κατοκοπιάς ακόμα να κρυθεί αφού θα πρέπει στον τελευταίο αγώνα με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος να έχει παρόμοιο ή καλύτερο αποτέλεσμα με την Ένωση που θα αναμετρηθεί με την Αλκή στο Τάσος Μάρκου. Η Δόξα έκανε το καθήκον της και κέρδισε τον Ερμή αφού ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα από την ομάδα της Αραδίπου και θα μπορούσε να φτάσει σε μια πιο άνετη νίκη αν οι παίκτες της ομάδας της Κατοκοπιάς δεν κυριευόντουσαν από υπερβολικό άγχος. Το τέρμα που έδωσε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα ήρθε στο 18ο λεπτό με τον Λουίς Κάρλος. Χατζηβασίλης θέλει να βρει διάδρομο. Θα κάνει την κίνηση, τώρα το γύρισμα, η κόντρα, ευκαιρία Λουίς Κάρλος, να τον γκολ. 1-0 για την Δόξα με τον Λουίς Κάρλος. Ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα της Δόξας μετά τις 2 Δεκεμβρίου του 2018. Λοιπόν, 31η αγωνιστική, πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ που έχουμε ξεχωρίσει. Έτοιμος για την εκτέλεση. Στα δίχτυα, φανταστικό γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Άλεξ Ντα Σίλβα και αυτή είναι η τελευταία φάση. Θα πάει στα πλάγια, Κάρλος. Θα είναι αυτή η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Θα είναι αυτή και θα είναι στα δίχτυα. Κάνει ό,τι δεν μπόρεσαν όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους εντός της τελικής. Ιβάν Κάρλος, Γιώργο, έχει αφήσει το στίγμα του στο Κύπριο πρωτάθλημα. Έχει ξεχωρίσει στην Αλκή. Μπορώ να πω ότι έβαλε καθοριστικά τέρματα. Δείχνει ότι είναι ένας επιθετικός με ποιότητα, με κλάση και με και δημιουργός αλλά και εκτελεστής. Ναι, ναι. Και ένα σχόλιο για Άλεξ Ντα Σίλβα που πιθανόν, όπως γράφεται, δεν ξέρω, πιθανόν να είναι και το τελευταίο του γκολ στο Τσίριο στάδιο. Πιθανόν, ακούγονται πολλά. Πιθανόν. Θα δούμε. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα είναι πλέον γνωστός σε όλους. Φοβερή ποιότητα, φοβερά χτυπήματα, πολύ καλό πόδι, ασίστ, δημιουργικός και εκτελεστής. Εντάξει, έφτασε μια ηλικία που ίσως να μην έχει τη διάρκεια σε ένα 90 λεπτό, αλλά όσον έχει αφορά ποιότητα. Την ποιότητα είναι εξαιρετική. Και ως άνθρωπος πολύ ποιοτικός ο Άλεξ Ντα Σίλβα. Πάμε να δούμε την απόκρουση της αγωνιστικής. Σέντρα που βγαίνει, ο Μακρύεφ προσπάθησε κεφαλιά από τον Τίνκου στον αέρα, η μπάλα με Μουκτάρη. Μια δεύτερη κεφαλιά, μια τρίτη σε ένα χώρο που είναι ο Ψάλτης. Απίθανη απόκρουση. Λοιπόν, έχουμε και τη φάση της αγωνιστικής όπως την έχουμε επιλέξει.
στην άλλη περιοχή ο Ιορδανός κρατάει στον Διάκολη. Η σέντρα που βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Η πτώση και πάλι φωνές στην απέναντι πλευρά. Η πάσα, το πλασέ, δοκάρι και γκολ. Σόουζα 1-0. Η φάση βεβαίως, Γιώργο, έχει επιλεγεί να πούμε και στους τηλεθεατές, γιατί ο Βίντρα σταμάτησε, μιλούσε με τον, με τον αντίπαλο, ενώ τον κολέμπαινε. Ενώ... Ξέρεις, είναι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, είναι εκπληκτικό αθλήμα. Δευτερόλεπτα. Γιατί είναι εκπληκτικό. Ο Βίντρα 30 τόσο, 37, 38, πόσο είναι. Εμπειρία. Εμπειρία, έτσι, ωριμός, όσον ποτέ. Παίζεται η φάση μέσα στο τετράγωνο και συζητά με τον αντίπαλο. Δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος βεβαίως. Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται. Έτσι, το συζητά. Άρα εκεί συγκεντρώνεσαι, είσαι στη φάση, δεν μιλάς, είσαι αμυντικός. Αλλά έτσι, παρόλα ακριβώς. Αυτά το ποδόσφαιρο ακόμα και τιμωρεί. Τιμωρεί, έτσι. Πάμε να δούμε την ευκαιρία της αγωνιστικής. Μπόλεβιτς να κάνουν μακρινές. Να δούμε εδώ την παλιά ευκαιρία, μεγάλη φάση για την Δόξα με το Χατζηβασίλη. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κορυφαίους εντεκάδα της αγωνιστικής όπως τους έχουμε επιλέξει. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Να πάμε κατευθείαν, Γιώργο, στην κλήρωση του διαγωνισμού μας με τον Ανδρέα Οδυσσέος, όπως πάντοτε βεβαίως. Ανδρέα, είχαμε έτσι κίνηση, ενεργητικότητα στο διαγωνισμό. Ναι, βεβαίως, όπως κάθε εβδομάδα. Πρώτο-τελευταίο διαγωνισμό, σημίζω. Πρώτο-τελευταία κλήρωση, καλύτερα. Ο διαγωνισμός που τρέχει τώρα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ. Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σ' ακούω. Να κάνω αναφορά για τα εισιτήρια που θα δώσουμε είτε Europa League είτε Champions League. Ιδιαίτερα για το Champions League έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει καθόλου εισιτήριο. Άρα, αυτοί που έχουν κερδίσει τα προνομιακά μας πακέτα είναι προνομιούχοι. Διπλά και τριπλά. Ούτε μετά θα καταλάβουν τι έχουν κερδίσει. Τώρα δεν θα καταλάβουν τίποτα. Γιατί είναι και ο προορισμός. Είναι αυτό που ανέφερε και ο Χαραλαμπίδης σε ό,τι αφορά διαθεσιμότητα εισιτηρίων. Είναι όλη η εμπειρία, είναι προνομιακά εισιτήρια. Είναι κάτι το διπλά, τριπλά και τετραπλά μπορούμε να πούμε τυχαίροι. Για το, αυτό που κέρδισαν οι συνδρομητές, θυμίζουμε του Super Pack της Cita Vision. Λοιπόν, στη σημερινή μας κλήρωση, με το οποίο θα δώσουμε δωροκάρτα, είχαμε 12 άτομα, τα οποία βρήκαν 5 στα 6 αποτελέσματα. Εύκολη αγωνιστική. Ναι, δεν βρήκαν όμως κανείς 6 στα 6 για ακόμη μια εβδομάδα. Αυτό έχει τη σημασία του. Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση με τον εξής τρόπο. Στη σελίδα random.org, τη βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας, θα πληκτρολογήσω από το 1 μέχρι το 12, όσες δηλαδή και οι συμμετοχές, οι νικητές δηλαδή. Στα 5 στα 6 θα κάνω τον generate. Ο αριθμός 2 είναι αυτός που θα κερδίσει. Έχω τη λίστα εδώ στο αριστερό μου χέρι. Ο Ανδρέας Μιχαήλ είναι ο νικητής σήμερα. Με το κινητό του τηλέφωνο τελειώνει σε 48-48. Επαναλαμβάνω, Ανδρέας Μιχαήλ, να το συγχαρούμε. Είναι ο νικητής της δωροκάρτας αξίας 100 ευρώ για αυτή τη βδομάδα από το διαγωνισμό της Ωραία Μπάλα. Συγχαρητήρια ξανά. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καληνυχτίσουμε. Καλή συνέχεια. Βεβαίως, εμείς να πάμε στην εντεκάδα μας. Την 11η της αγωνιστικής την έχουμε εδώ μπροστά μας, 31η αγωνιστική, η κορυφαίοι 11. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα ο Φιρινίδης, τετράδα της άμυνας, Κορέι, Αντωνιάδης, Μερκής και Τρουγιόλς. Στη μεσαία γραμμή Μπελαμεϊρή, Κάσε, Σόουζα και ο Σιαθάς. Και οι δύο επιθετικοί, ο Ιβάν Κάρλος με τον Χουράδο, πλαισιώνουν την κορυφαία 11η. Λοιπόν, έχουμε και το ρεπορτάζ από το Παφιακό Στάδιο, όπου η Ένωση Νέων Παραλυμνίου πήρε πολύτιμο τρίποντο και πλέον όλα θα παιχτούν τελευταία αγωνιστική. Πάμε να το δούμε το ρεπορτάζ. Τον κόσμο να περιμένει εκεί στο ύψος της περιοχής. Ο Ουντόζη, η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Πέτρου που έπεσε. Τέλεσε ο Αγγούλου. Έγινε κεφαλιά ο Ράσιτς μπροστά από τον Κλέιμαν, πέρασε η μπάλα και κατέληξε out. Ο Βόλμπρεχτ θα δώσει ψύχρεμα την μπάλα στον Χολτ. Το παράκαναν λίγο οι παίκτες της Ένωσης και της Πάφου και παρολίγο να το πληρώσουν. Θα κόψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα προς τα μέσα για να βρει τον Αντωνίου.
Προσπαθεί να απελευθερωθεί ο Αντωνίου. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα έξω. Για να δούμε τώρα την ένωση με τον Βαλιάνο. Να πέφτει και έχουμε πέναλτι. Στο 51ο λεπτό κερδίθηκε το πέναλτι από τον Βαλιάνο. Μπαλά, για να το δούμε και από εδώ. Νομίζω το κερδίζει το πέναλτι ο Βαλιάνος. Βλέπετε, παίζει την μπάλα. Ο Μινάς Αντωνίου έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Εκτελεί 1-0 η Ένωση Νέων Παραλυμνίου με το 5ο γκολ στην φετινή σεζόν από τον Μινά Αντωνίου. Δείτε εδώ την εκτέλεση. Πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο. Απ' τη μια πλευρά ο τερματοφύλακας, απ' την άλλη η μπάλα. Για να δούμε τον Ράκελ στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Νέμετς. Δεν θα σκοράρει. Είχε μοναδική ευκαιρία. Θα γυρίσει τώρα προς τα πίσω. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Βαλιάνο που έχει ευκαιρία. Σουτάρει, αποκρούει ο Πέτρου. 2-0. Η Ένωση διπλασιάζει τα τέρματά της. Ο Γιάννης Οπίτας. 9 γκολ στο πρωτάθλημα, παρακαλώ. Εδώ ξανά από το ξεκίνημα η φάση με τον Αντωνίου. Ο Βαλιάνος κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Πέτρου και έρχεται με ολύμπια ψυχραιμία να στείλει την μπάλα στο τέρμα. Ο Πίτας σημειώνοντας το 2-0. Αγκούλο. Λοιπόν, εμείς να πάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τον τελικό κυπέλλου γυναικών. Πολλά ενδιαφέροντα άλλα σπορ και ξένα πρωταθλήματα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Η Μπαρτσελόνα FA, η νικήτρια στον τελικό κυπέλλου γυναικών, κέρδισε 4-0 την Ομόνια και στέφθηκε κυπελλούχος. Το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της πανηγυρίζει από το απόγευμα της Κυριακής η Μπαρσελόνα FA Πύργος Λίμασολ. Η Μπάρσα νίκησε με 4-0 την Ομόνια στο τελικό που φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Υγείας Νάπας και κατέκτησε έτσι το δεύτερο της τίτλο μετά το περσινό πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα FA άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό με κοντινό σουτ της Φρίτα μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο 34ο λεπτό η Άντρη Βιολάρη με σουτ από κοντά ανέβασε το δίχτυ του σκορ στο 2-0. Το τρίτο γκολ για την Μπάρσα πέτυχε η Φρίτα στο 73ο λεπτό και στο 28ο λεπτό η Ελόχ διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Μετά το τέλος του αγώνα έγιναν από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μιρονά οι απονομές στις δύο ομάδες. Το κύπελλο διοργανώθηκε και φέτος με τη μορφή του Final Four και η Μπαρσελόνα FA απέκλεισε με 1-0 την πρωταθλήτρια Απόλλων Λέιτης, ενώ η Ομόνια Λευκοσίας επίσης με 1-0 τη Λευκοθέα Λατσιών στη διαδικασία της παράτασης. Η Ομονία απέκλεισε στην προκριματική φάση την Πάφια με 2-0 και στην προημιτελική φάση το Θόηλα Κατόμιας με 1-0. Η Μπαρσελόνα FA στην προημιτελική φάση απέκλεισε την Champions Gypsona με 12-0. Την εβδομάδα που μας πέρασε φιλοξενήθηκε στην Κύπρο ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα του Erasmus Plus με την UEFA. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υποστήριξε το όλο σεμινάριο. Είχε να κάνει με την εμπλοκή των νέων, την ηγεσία τους και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του γυναικείου φύλου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο Game Changing Project την προηγούμενη εβδομάδα στη Λάρνακα. Το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το Erasmus Plus Youth Cyprus από τις 7 μέχρι 10 Μαΐου, αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Κύπρου, Τουρκίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus και της UEFA με τη στήριξη των Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου της Κύπρου, Αγγλίας και Ρουμανίας. Σκοπός της ελόγω δραστηριότητας είναι να συνδέσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου και την νεολαίας, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες της συμμετοχής, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ενδυνάμωσης των γυναικών και ατόμων από μειονότητες. Επιπλέον, η δραστηριότητα Game Changing Project δίνει την ευκαιρία σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις νεολαίας, στους εκπροσώπους ομοσπονδιών ποδοσφαίρου και στους Young Change Makers να ανταλλάξουν καλές πρακτικές αλλά και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για μελλοντικές συνεργασίες. Στο συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ρασβάν Μπρουλεάνου, και η Γενική Γραμματεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Λαουρά Γιόρζ. Είχα την ευκαιρία, Γιώργο, να είμαι παρόν σε αυτό το συνέδριο και πραγματικά κερδίσα πάρα πολλά το πώς μπορούν να διδαχτούν οι νέοι μας, αυτοί που μπορούν να έχουν εμπλοκή. Υπήρξαν 30 νέοι από 10 διαφορετικές χώρες. Και ουσιαστικά, οι νέοι, τι είναι οι ακριβώς? Είναι νέοι pioneers, είναι νέοι που μπορούν να είναι πρωτοπόροι στον τομέα τους για να μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία.
Άρα το συνέδριο είχε να κάνει. Ποιος τους επέλεξε αυτούς? Ήταν επιλεγμένοι από το οργανισμό νεολαίας, το Erasmus Plus. Ναι. Και ήταν σε διοργανώτρια η UEFA. Και οι οποίοι 30 νέοι ήταν από όλο το φάσμα της κοινωνίας, δηλαδή από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, ναι, από τον αθλητισμό, από την κοινωνία, υπήρξαν και από πολιτικά δρόμενα. Άρα είναι άτομα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην αλλαγή του κατεστημένου, να φέρουν καινούργιες ιδέες. Ακούστε μια έτσι ιδέα πρώτα. Πάρα πολλές. Και ιδιαίτερα, κοίταξε, στην Αγγλία, ας πούμε, και στη Ρουμανία, υπάρχει το σύστημα του Youth Council, δηλαδή το πώς μπορούν οι νέοι να δημιουργήσουν μια επιτροπή, έτσι ώστε σιγά σιγά να έχουν φωνή, να ακούγεται η φωνή τους στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Και εμπλέκονται και ομοσπονδίες ποδοσφαίρου μέσα στην πρωτοβουλία αυτή και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις νεαρά άτομα να μπαίνουν και να έχουν απήχηση. Γιατί ξέρεις, ο πρόεδρος της Ρουμανίας ήταν μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, που μας είπε ότι εγώ είμαι σε μια ηλικία, λέει, αν πόσο και είναι νέος, πόσο, είναι πάρα πολύ νέος, είναι 34. Νέο. Όμως, ναι, είμαι σε μια ηλικία που μπορεί σε κάποια χρόνια από τώρα να μην μπορώ να καταλάβω τους μικρούς, λέει. Άρα οι μικροί πρέπει ήδη να αποφασίζουν για τους πιο μικρούς. Ξέρεις, η εμπλοκή. Ναι, έχω καταλάβει ιδιαίτερα, διότι ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία αλλάζει. Βεβαίως. Και τον τρόπο που σκέψεις και τον τρόπο της πολιτικής και τον τρόπο του εμπορίου και τον τρόπο της οικονομίας μπορεί να αλλάξει αμέσως πολλά πράγματα. Και οι νέοι θέλουν νέα πράγματα, θέλουν προσεγγίσεις. Ναι, και ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό. Κοίταξε, την επανάσταση μόνο είναι την καλή. Εννοώ με την καλή έννοια. Δηλαδή να φέρουν νέες καινοτόμες ιδέες και αλλαγές. Μιας και λέμε για νέους, θυμάσαι που ήσουν νέος καθόλου? Έπαιζες καθόλου με αυτά τα αυτοκόλλητα, τους παίχτες που είχαμε όλοι, ξέρεις, τα βιβλιαράκια με τα αυτοκόλλητα? Όχι. Καθόλου. Έπαιζα μπάλα. Πάντως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχουμε για τις κάρτες Panini. Πάμε να το δούμε για να επιστρέψουμε. Ζούμε στην ηλεκτρονική εποχή. Στην εποχή που ό,τι χρειαστούμε, ό,τι θέλουμε, το βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Πατώντας μόνο ένα κουμπί και βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες που ζητούμε, ακόμη και φωτογραφίες που έχουν χαθεί. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη εποχή υπάρχουν και οι ρομαντικοί, οι οποίοι είτε γιατί είναι συλλέκτες, είτε γιατί ξεκίνησαν να μαζεύουν αυτοκόλλητα χωρίς ουσιαστικό κέρδος από νεαρή ηλικία, ακόμη το συνεχίζουν και δίνουν ουσιαστικά μία άλλη νότα στη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Βλέποντας, όταν θα δείξουμε και τις λίστες που έχουν γίνει, θα δείτε ότι υπάρχουν γνωστά ονόματα κυπριακού ποδοσφαίρου με τα ονόματα τους όπως ήταν αρχικά στην κάρτα. Η παρέα λοιπόν που αριθμεί πάρα πολλά άτομα ξεκίνησε δειλά-δειλά μαζεύοντας χαρτάκια αυτοκόλλητα από νεαρή ηλικία. Και τώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία συλλογή τεράστια, μία συλλογή που παρόμοια της δεν υπάρχει άλλη στην Κύπρο. Τα μυστικά για να δημιουργηθεί αυτή η συλλογή είναι η υπομονή, η επιμονή, αλλά και οι ιστορικές γνώσεις, αφού ξεκινά από το 1968 και καταλήγει μέχρι και τις πρόσφατες χρονιές του κυπριακού ποδοσφαίρου. Καλύψαν πάνω από το 90% των καρτών που εκδόθηκαν. Η δουλειά που χρειάστηκε να γίνει από όλους όσους αποτελούν αυτή την ομάδα είναι τεράστια, αλλά έχει ιστορική αξία. Υπάρχουν εικόνες με πρόσωπα που έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και τότε μπήκε η ιδέα να κατασκευαστεί ένα βιβλίο με τους παίκτες. Η προσπάθεια έχει και συνέχεια, γιατί για να βρεθούν όλα αυτά τα αυτοκόλλητα είναι και επίπονη η προσπάθεια, αλλά και πολλές φορές χρονοβόρα. Όσοι λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε στη συμπλήρωση της ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου, μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί τους, αφού κάθε βοήθεια για αυτή την ομάδα και για αυτά τα παιδιά είναι πολύτιμη. Ποδοσφαιρικές φιγούρες, ξεχασμένες στο πέρασμα του χρόνου. Ποδοσφαιρικές φιγούρες, σύγχρονες, έχουν όλες την ίδια αξία και όλες θα πρέπει να πάρουν στο βιβλίο της ποδοσφαιρικής ιστορίας του κυπριακού ποδοσφαίρου την αξία που τους αρμόζει. Όταν τα ενώσαμε τα κομμάτια, είδαμε ότι είχαμε πολύ λίγο στα χέρια μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε έπαιξε για μια ιδέα στο να γίνει καταγραφή ολόκληρη τη ιστορία των καρτών. Όμως δεν υπήρχε δυνατότητα να βγουν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές και λόγω ακροκρατίας τότε έρχονταν οι συλλογές από την Αγγλία.